είστε συναγωνίστριες. Είμαστε και σήμερα εδώ επιβεβαιώνοντας ότι δεν ξεμπέρδεψαν μαζί μας. Όσο και να προσπαθούν, το ταξικό εργατικό κίνημα δεν μπαίνει στο γύψο. Αλλά είναι ο μόνος εγγυητής ότι το νομοσχέδιο έκτρωμα που μπορεί να ψηφίστηκε θα μείνει στα χαρτιά. Δεν θα αφήσουμε να εφαρμοστεί. Οι αγώνες που δώσαμε πραγματοποιήθηκαν σε δύσκολες συνθήκες. Καταφέραμε όλη αυτή την περίοδο, χωρίς να διακόψουμε την παρέμβασή μας, να αναδείξουμε προβλήματα σε χώρους δουλειάς, να αντιμετωπίσουμε την εργοδοτική αυθαιρεσία, να προβάλλουμε διεκδικήσεις των εργαζομένων που συνδέονται με την προστασία της υγείας, τους όρους δουλειάς και συνολικά της ζωής τους. Μετά από όλα αυτά που περάσαμε, όλα αυτά που έχουν συμβεί, σήμερα έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση που λέμε «Δεν πάει άλλο». Στο όνομα της ανάκαμψης και της κερδοφορίας της εργοδοσίας, βάζουν σε εφαρμογή όλο το οπλοστάσιο της αντεργατικής πολιτικής. Φαίνεται η υγεία της κυβέρνησης και το σάπισμα αυτού του συστήματος. Η κυβέρνηση επιδιώκει να ρίξει το βάρος της ευθύνης της διασποράς στους ίδιους εργαζόμενους, στην νεολαία. Κουνάει το δάχτυλο της ατομικής ευθύνης, όπως έκανε από την αρχή της πανδημίας, για να κρύψει τις δικές της ευθύνες. Η κυβέρνηση αποσιωπά τις ευθύνες της για το συνεχιζόμενο συγχρονισμό και την απουσία ουσιαστικών μέτρων σε κρίσιμους χώρους όπως οι ΒΠΕΣ, η ΣΥΝΔΟ, τα μέσα μαζικής μεταφοράς με τη γνωστή τραγική κατάσταση στον ΟΑΣ. Την ώρα μάλιστα που καθημερινά προστίθεται νέα στοιχεία για το πόσο πιο εύκολα μεταδίδεται η παραλλαγή Δέλτα. Τα λεωφορεία του ΟΑΣ έχουν μειωθεί ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες και δεν κυκλοφορούν αχήματα διότι δεν έχουν κλιματισμό. Συνεχίζουμε τα ίδια πρωτόκολλα λάστιχος στον τουρισμό σε περιοχές όπως η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική με μεγάλη τουριστική κίνηση. Φέτος ζούμε το ίδιο έργο όπως και το περσινό καλοκαίρι που για την εξασφάλιση των κερδών των μεγάλων ομίλων υπέστησε τραγικές συνέπειες εργαζόμενοι και οι τουρίστες. Αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία αναπτύχθηκε ο αναθολογισμός αλλά και ο φόβος σε ένα μεγάλο σημαντικό τμήμα του πληθυσμού για τον εμβολιασμό. Η πολιτική της κυβέρνησης στρώνει το έδαφος στην εργοδοσία, να ξεσαλώνει, αφού σε πολλές μεγάλες επιχειρήσεις οι εργοδότες απειλούν με μηνύσεις και με απολύσεις όσους εργαζόμενους δεν εμβολιάζονται και δεν κάνουν διαγνωστικά τεστ, τα οποία καλούν τους εργαζόμενους να τα πληρώσουν από την τσέπη τους. Δεν φτάνει δηλαδή που δεν παίρνουν κανένα μέτρο προστασίας, που αρνήθηκαν να παρέχουν self-test στους εργαζόμενους, τώρα ζητούν και τα ρέστα. Στο όνομα πάντα της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας, παίρνοντας αέρα από τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για άδειες άνευ αποδοχών, δωράκια στην νεολαία και ποινές του ανεμβολίας τους. Τα συνδικάτα καθόλου τη διαρκεία πήραν δεκάδες πρωτοβουλίες ενημέρωση για την πανδημία, διεκδίκησαν αυξημένα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό στους κλάδους, στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σήμερα καλούμε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να πρωτοστατήσουν εκ νέου στην ενημέρωση για να προστατευτεί η υγεία του εργαζόμενου λαού, να εμβολιαστεί, να τηρήσει τα μέτρα προστασίας. Αυτό δεν γίνεται όμως με την ένταση του κυβερνητικού αυταρχισμού και της εργοδοτικής τρομοκρατίας. Το κράτος και η εργοδοσία δεν περιμένουν τον διαχωρισμό ανάμεσα σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους για να πετάξουν εκτός εργασίας χιλιάδες εργαζόμενους. Δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε αυτό το διαχωρισμό ως πρόσχημα για νέες απολύσεις. Οι εκατοντάδες χιλιάδες απολύσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι χιλιάδες εργαζόμενοι που βγαίνουν αυτές τις μέρες από το καθεστώς της αναστολής και μπαίνουν απευθείας στις λύσεις του ΟΑΕΠ, επιβεβαιώνει την επιθετικότητα κυβέρνησης και εργοδοσίας απέναντι στον εργαζόμενο λαό. Διεκδικούμε άμεσα μέτρα στήριξης του δημόσιου τομέα της υγείας με ενίσχυση σε προσωπικό και υποδομές. Επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Καθολικό πρόγραμμα δημόσιου δωρεάν εμβολιασμού με εξαντλητική ενημέρωση, πλήρη προληπτικό έλεγχο και σταθερή παρακολούθηση των εμβολιασμένων στα πλαίσια ενός ενισχυμένου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων, στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Επαναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ σε όλους τους εργαζόμενους με αποκλειστική επιβάρυνση του κράτους και των εργοδοτών. Άμεσα μέτρα προστασίας στις αστικές συγκοινωνίες και στις μεταφορές εν γέννη, με επίκληση δρομολογίων και αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων. Μέτρα για την έναρξη της
σχολικής χρονιάς, τώρα να εξασφαλιστούν κατάλληλες αίθουσες, να αραιώσουν οι μαθητές της τάξης, να εξασφαλιστεί καθαριότητα στα σχολεία, να γίνουν προσλήψεις εκπαιδευτικών με βάση τα πραγματικά κενά και τις ανάγκες. Όχι στην εργοδοτική αυθαιρεσία και στις απολύσεις. Καμιά περιστολή των δημοκρατικών δικαιωμάτων με πρόσημα τον κορονοϊό. Από αυτό το βήμα, συνάδελφοι, να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους και τον λαό της Κούβας, που δίνουν τη μάχη της ζωής και του αύριο, κόντρα στις συνέπειες ενός δολοφονικού εμπάργου 60 χρόνια τώρα. Ο μόνος εγγυητής των δικαιωμάτων μας και της ζωής που έχουμε ανάγκη είμαστε εμείς και κανένας άλλος. Κλιμακώνουμε τη δράση μας σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο. Να εκφραστεί η οργή και η αγανάκτηση για να στραφεί στον αγώνα, για να γίνει πράξη το δίκαιο του εργάτη. Το καλοκαίρι θα είναι ζεστό, όχι μόνο τις θερμοκρασίες, αλλά και τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Ετοιμάζουν νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, αλλαγές στην παιδεία θα πάρουν την απάντηση που τους πρέπει. Από τώρα δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την επιτυχία και μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο της ΕΕ. Είναι γελασμένοι όσοι νομίζουν ότι ξεβέβαιψαν μαζί μας.